για επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα στις εκλογές που γίνονται, στις ευρωεκλογές που ζήτησε ο κύριος Αντουλάκης να τον ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και οι δυνάμεις της αριστεράς στην Ευρώπη. Αυτό που έχω να πω είναι ότι οι σοσιαλδημοκράτες δεν είναι στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, δεν είναι αθώοι του αίματος. Δεν είναι αθώοι για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως η Ευρωζώνη διαμορφώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να κυριαρχούν καταρχήν οι γερμανικές πολιτικές και οικονομικές ελίτ και αφετέρου πολιτικές λιτότητας, αιώνιας λιτότητας που γονατίζουν τις χώρες του φτωχού Ευρωπαϊκού Νότου και την Ελλάδα. Μαζί. Μαζί. Ναι, μισό λεπτό. Μαζί με τα δεξιά κόμματα έχουν πάρει τις αποφάσεις. Τελειώνω. Και εδώ στην Ελλάδα το Πασόκ με την πολιτική την οποία ασκεί ουσιαστικά είναι το δεκαετίο. Μην μεταφέρετε. Μην μεταφέρετε. Αγκαλιά κυβερνάνε. Μη μεταφέρετε στην Ευρώπη το τι πλαστήρα στην Παπάγου. Και στην Ευρώπη. Όχι, δεν το μεταφέρουμε αυτό. Πώς, άμα λε ίδιο είναι. Όχι, δεν ψηφίζω κανένα από τους δύο. Ας βγει ο εκπρόσωπος της Μέρκελ. Όχι, ψηφίζω τον Τσίπρα. Αυτό λέει. Αυτό λέει. Εμείς έχουμε εναλλακτική λύση. Έχουν αρχηγό. Εμείς έχουμε εναλλακτική λύση. Έχουν 35 βουλευτές. Έχουμε το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Οι δημοσκοπήσεις που γίνονται σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις χώρες, από ό,τι γνωρίζετε, δείχνουν ότι θα υπερδιπλασιάσει τα ποσοστά του. Θα είναι τρίτη. Αν για μία ψήφο διακυβεύεται το να εκλεγεί ο εκπρόσωπος της κυρίας Μέρκελ ή ο κύριος Σούλτς. Θα ψηφίσετε τον κύριο Σούλτς. Να τελειώσω. Αν για μία ψήφο. Να τελειώσω. Θα ψηφίσετε με το λευκό σημαντικό εκπρόσωπος της κυρία Μέρκελ. Μετά που θα ψηφίσει. Λέω, εμείς έχουμε υποψήφιο και θα τον στηρίξουμε μέχρι τέλους. Επιδιώκουμε να έχει τη μεγαλύτερη δύναμη σε όλες τις χώρες της Ευρώπης η αριστερά και θέλουμε αυτή τη δύναμη της ριζοσπαστικής αριστεράς για να αλλάξουμε όσο μπορούμε τα πράγματα στην Ευρώπη και να συμβάλλουμε να αναπτυχθούν κοινοί αγώνες των ευρωπαϊκών λαών, να αλλάξει αυτό το πράγμα που οι ηγετικές ελίτ της Γερμανίας, η Μέρκελ, οι δεξιές δυνάμεις σε συνεργασία με τις σοσιαλδημοκρατικές, στην ουσία έχουν μετατρέψει την Ευρωζώνη σε μια δημοσιονομική φυλακή των λαών και σε μια φυλακή πολιτικών λιτότητας. Δεύτερο τώρα, αυτά που είπε ο κύριος Γιακουμάτος και είχε δίκιο που αναφέρθηκε στα πραγματικά προβλήματα, παρότι εδώ θα κάνω μια πολιτική επισήμανση ότι ο κύριος Γιακουμάτος είναι στη Νέα Δημοκρατία η οποία κυβερνά. Αν απευθύνονταν και ξέρει καλά, του το είπε και ο κύριος Σαμαράκης και ο κύριος Χατσοκράτης, ότι δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση, δυστυχώς για την Ελλάδα και το λαό, υπακούει σε ό,τι πει ο κύριος Τόμισεν, που χθες μίλησε και για νέα χρηματοδότηση και για νέο μνημόνιο. Αν απευθυνόταν τώρα στη μελλοντική κυβέρνηση της αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ, να του πω του κύριου Γιακουμάτου ότι είναι σωστά τα προβλήματα που επεσήμανε και λύσεις οι οποίες υπάρχουν, ορισμένες ανέφερε και ο ίδιος, ο ΣΥΡΙΖΑ τις έχει υιοθετήσει ως κυβερνητικό πρόγραμμα για να ανακουφίσει τα μικρομεσαία στρώματα. Τέλος, θέλω να πω ότι το βασικό της αντιπαράθεσης, και σωστά επισημάνθηκε από τους δύο δημοσιογράφους, είναι ότι το μείζον σε αυτή την πολιτική αντιπαράθεση θα είναι τα εσωτερικά προβλήματα της χώρας και του λαού. Δεν θα είναι τα ευρωπαϊκά. Και οι έρευνες της κοινής γνώμης λένε 5% θα βαρύνει η ψήφος μου, λένε οι πολίτες, για το τι θέση έχει ο καθένας για την Ευρώπη, και 95% για το εσωτερικά. Και τα προβλήματα είναι μεγάλα. Η κοινωνική πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή. Δεν μπορεί να κρυφτεί ούτε με σκέψεις της Μέρκελ, ούτε με προσωρινές, αποσπασματικές και επιζήμιες εξόδους στις αγορές, ούτε με δίθεν μοίρασμα κοινωνικού πλεονάσματος που το αλλού του πήρε. Το πήρε τα ρούχα, ούτε τα λεφτά, τον έκδισε και του δίνει και ένα ευρώ και του λες ευχαριστώ. Δεν κρύβονται. Ούτε με λόγια. Γιατί, όμως. Ούτε λόγια, με λόγια. Λόγια, λόγια ούτε με λόγια. Αλλά με πολιτικές. Συμφωνώ και με Γιακουμάντο. Γιατί έχουμε την ανεργία που τριπλασιάστηκε αυτά τα χρόνια του μνημονίου. Έχουμε τη φτώχεια που φτάσαμε πρώτη στην Ευρώπη με 35%. Έχουμε 586 ανήλικα παιδιά που κινδυνεύουν από την πείνα. Έχουμε το 20% του πληθυσμού που δεν μπορεί να πάρει τα φαρμακά του. Το 30% που δεν θερμαίνεται καλά. Χιλιάδες κλειστά μαγαζά. Που λένε το αυτονόητο. Αυτό που είπατε. Αυτά. 100 δόσεις για τα χρέη του στην εφορία στο ΙΚΑ. Αυτά. Διευκόλυνση αυτά τα κρίσιμα χρόνια, το 2014, το 2015. Να επιλέγουν ασφαλιστική κλάση, οι μικρομεσαίοι, για να μην κλείσουν τα μαγαζά τους και μια σειρά πράγματα. Αυτά είναι τα μείζωνα και νομίζω εδώ θα κοντορακτοποιηθούν πολιτικές και εμείς έχουμε πει ότι το κλειδί για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα είναι να απελευθερωθεί η χώρα μας από τα μνημόνια, στη θέση τους να εφαρμόσει εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο που θα το χρηματοδοτήσει με πάρα πολλούς τρόπους. Και εδώ συμφωνούμε. Και ο κύριος δεν φεύγει δυστυχώς. Φεύγει κατά την άποψή μου. 100%. Ψηφίσατε στην Βουλή οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το πολυνομοσχέδιο που στην ουσία ήταν νέο μνημόνιο. Είχε μειώσεις μία εβδομάδα. Δεν υπάρχει αποδοχή. Μειώσεις συντάξεων, μειώσεις μισθών, καταστροφή.
μορφή 50 επαγγελμάτων και ξεπούλημα των τραπεζών στους παλιούς τραπεζίτες που τις χρεοκόπησαν. Για τις Κυριακές συμφωνείτε να είναι. Όχι, και θέλω να πω και ένα τελευταίο. Επειδή πολλή κουβέντα έγινε για έξοδο στις αγορές της Ελλάδας κλπ. Ήδη αποδομήθηκε από τους ίδιους τους διεθνείς οργανισμούς ότι ήταν μια οριστική έξοδος της Ελλάδας. Δεν λύνεται το πρόβλημα της χώρας όσο συνεχίζονται οι πολιτικές λιτότητες και τα μνημόνια, και κυρίως δεν λύνεται εάν δεν υπάρξει δραστική, εμείς λέμε τουλάχιστον, του μεγαλύτερου μέρους του δημόσιου χρέους, διαγραφή. Δεν θα πάρει ανάσα η χώρα. Χωρίς να διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, ούτε 5 δις θα γίνουν στη χώρα, ούτε 70 δις που φύγανε από τις τράπεζες στα χρόνια των μνημονίων, ούτε κανείς θα ξαναδανείσει τη χώρα με εύλογο επιτόκιο. Κύριε Στρατουλίδη, εάν ισχύσει αυτό το οποίο έλεγε χθες το Reuters, ότι πάνε τα 30 χρόνια, τα κάνουν 50 και μειώνουν και το επιτόκιο. Και υπογράψει αυτή η κυβέρνηση. Εσείς θα δηλώσετε ότι θα το καταγγείλετε αυτό. Ναι, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Και, και διαγραφή χρέους. Δεν είναι τίποτα. Απλά μεταφέρονται σε επόμενες. Αφήστε να πω. Κάτσε να πω. Τα 30 χρόνια είναι, απλά μεταφέρονται. Απλά μεταφέρονται σε επόμενες γενιές. Το πρόβλημα από 30 χρόνια που ήταν να το αποπληρώσουμε πάει σε 50, πάει και στα 30. Και επειδή το μειωμένο. Μείωση επιτοκίου. Ξέρω. Λεφτά αυτά. Και επειδή το μειωμένο επιτόκιο που λένε και επικαλείται ο κύριος Γιακουμάτος, αντί για 30 χρόνια θα το πληρώνει σε 50. Και λιγότερο επιτόκιο. Σε 50, σημαίνει ότι θα πληρώσει τελικά. Άρα εάν... μόνο με διαγραφή. Ωραία. Εάν λοιπόν υπογράψει η κυβέρνηση αυτό το πράγμα. Θα ζητάει να μας δώσει και λεφτά που χρωστάμε. Εάν υπογράψει η κυβέρνηση αυτό το πράγμα. Εσείς θα πάτε πάλι σε ρίξη, το αποδεχτείτε. Όχι βέβαια, γιατί θα πούμε δεν είναι το πρόβλημα. Αφού σας είπα μεταφέρετε. Δηλαδή θα μας έχει δώσει μια λύση η Ευρώπη. Το ξανά έκανε η Ευρώπη. Η Ευρώπη, όπως ξέρετε, η Ευρωζώνη μείωσε τα επιτόκια των αρχικών δανείων που πήρε η χώρα με την Ευρωζώνη. Ανακουφίστηκε η Ελλάδα. Συγγνώμη, τελειώνω κυρία Δουλάκη. Η Ελλάδα, όταν μας βάλανε στο μνημόνιο και στην Τρόικα και στο Δουνουτού, είχε δημόσιο χρέος 299 δισεκατομμύρια, το θυμάστε κύριε Γιακουμάτο, 120% του ΑΕΠ. Και δεν μας δάνειζε κανείς τότε, είμαστε χρεοκοπημένοι. Τώρα η Ελλάδα, με τόσα προγράμματα, με 63 δις που έκλεψαν από τις τσέπες του ελληνικού λαού, έχει 321 δισεκατομμύρια ευρώ χρέος. Αφού παραπάνω, μέχρι τώρα. Και είναι 175% του ΑΕΠ. Σώσαν αυτή τη χώρα. Έσωσε τη χώρα η Μέρκελ. Έσωσε τη χώρα ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Τι ευρωβουλευτές θα είχατε με τόσους ανέργους. Είχε τελειώσει. Με τόσους ανέργους. Τι ευρωβουλή θα λέγαμε τώρα. Θα λέγαμε χώρα, κατώ, τη χώρα θα την λέγαμε τέλειωσαν, για την κάτω κλούπα. Τη χώρα, τη δυνότητα της κάτω κλούπα. Τη χώρα την τέλειωσαν και το λαό. Οι πολιτικές σας και οι πολιτικές της Τρόικας. Βγαίνετε λίγο έξω να δείτε τι συμβαίνει. Παρακαλώ. Βγαίνετε λίγο έξω να δείτε τι συμβαίνει. Έχουμε μία αφήγηση η οποία είτε θριαμβοβολεί.